Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεμπλοκάρει την αναπτυξιακή βοήθεια προς την Παλαιστίνη, αφού δεν διαπίστωσε παρατυπίες στον τρόπο εκταμίευσης των χρημάτων. Ανεξόφλητα χρήματα για το 2023 ύψους 331 εκατομμυρίων ευρώ είχαν παρακρατηθεί, ενώ η Κομισιόν διεξήγαγε έλεγχο για να διασφαλίσει ότι κανένα από τα ποσά δεν πήγε στα χέρια εξτρεμιστών ή της Χαμάς. Η ανασκόπηση δεν βρήκε ενδείξει ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα ωφέλησαν άμεσα ή έμεσα την τρομοκρατική οργάνωση Χαμά. Το σύστημα ελέγχου που ίσχυε λειτουργήσε. Ω εκ τούτου, οι πληρωμέ προ του Παλαιστινίου δικαιούχου και την Ουνδρά συνεχιστούν χωρί καθυστερήσει πληρωμών. Ο Ούγγρο Επίτροπο Όλιβερ Βαρχέλη ανακοίνωσε μονομερό την αναστολή τη βοήθεια στον απόϊχο του τρομοκρατικού χτυπήματο τη Χαμά στι 7 Οκτωβρίου. Αρκετά κρατημέλη αντιτάχθηκαν και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να προβεί σε επανεξέταση των χρημάτων ανταυτού και δεν έχει στείλει χρήματα στο ενδιάμεσο. Ο Παλαιστίνιος πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η αναθεώρηση αφορούσε τη διάσωση του προσώπου του Επιτρόπου, καθώς δεν υπήρξε ποτέ θέμα ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πήγαιναν στη Χαμά The money of Δεν υπάρχει πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή για το πού πάνε τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μετά τα γεγονότα τη 7η Οκτωβρίου, ένα Επίτροπο προσπάθησε να δηλώσει ότι κόβουμε όλη την οικονομική στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό. Μια ώρα αργότερα, οι Πρόεδρο τη Κομισιόν, οι Επίτροποι, τα κράτη-μέλη για να σώσουν το πρόσωπο αυτού του Επιτρόπου. Είπαν ότι τώρα απλώ θέλουμε να αναθεωρήσουμε τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Παλαιστινιακό για τον Παλαιστινιακό λαό. Ο πρέσβη εξήγησε ότι οι Παλαιστίνοι χρειάζονται αυτά τα χρήματα για να παραμείνουν ζωντανοί και πληρώνει για σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομία, δασκάλου και την κοινωνία των πολιτών. Παρά το γεγονό ότι ο έλεγχο εκαθάρισε το μεγαλύτερο μέρο των χρημάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά διευκρινήσει σε δύο έργα για τα οποία ακόμα υπάρχουν σοβαροί ισχυρισμοί σχετικά με την υποκίνηση μίσους.